Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φίλε Βασίλη. Βασίλη μπορώ να τον αποκαλώ φίλον, διότι πράγματι δεν πήρε το θέμα της ΑΟΣ, παρόλο που είναι και γιατρός, έτσι ελαφριά. Με επισκέφθηκε μέρα Σάββατο στο σπίτι μου, με παρακάλεσε να δουλέψουμε για αυτό το θέμα, διότι το θεωρεί πράγματι εθνικής σημασίας και πράγματι είναι. Φίλε Βασίλη, η σύναξη απόψε νομίζω ότι σε πληρώνει και σε τιμά. Αποτελεί προσωπική τιμή για μένα η παρουσία μου στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνεται με την ευκαιρία της παρουσίασης αυτού του βιβλίου με τίτλο «Αποκλειστική οικονομική ζώνη από τη στρατηγική κίνηση στην οικονομική λύση», όπου μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω τις ιστορικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα την περίοδο αυτή στον Κυπριακό χώρο. Συνέργειας από το 1977 και πράγματι κύριε Υπουργέ, εμείς με τους ηλιακούς έχουμε τη δυνατότητα 92% των σπιτιών να έχουν ηλιακούς θερμοσύφωνες. Ξεκινήσαμε από το 60 και ελπίζω ότι και βοηθήσαμε και εδώ στην Ελλάδα. Επιτρέψετε μου επίσης να εκφράσω και την ιδιαίτερη χαρά μου για το γεγονός ότι το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αποκτά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έστω και με αργούς ρυθμούς, τη διάσταση που του αρμόζει και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και σοβαρού προβληματισμού. Ωστόσο πιστεύω ότι είναι καιρός να γίνει το μεγάλο βήμα και να περάσει η Ελλάδα από το στάδιο της συζήτησης σε αυτό της υλοποίησης. Ένα στάδιο που πιστεύω ότι η Κύπρος το έχει κατακτήσει καθώς την τελευταία δεκαετία πρωτοσταθώντας ανέπτυξη συμφωνίες με τρίτες χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και σήμερα διεθνώς πρωτοστατή. Είναι η μόνη χώρα στη Μεσόγειο που έχει υπογράψει με τρεις γείτονες χώρες. Αρχές του 2003 η Κύπρος υπέγραψε την πρώτη συμφωνία οριοθέτησης της μέσης γραμμής με την αποκλειστική οικονομική ζώνη Κύπρου και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Γεγονός που αποτέλεσε και την πρώτη συμφωνία οριοθέτησης στη Μεσόγειο. Ακολούθησε η υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης της μέσης γραμμής με τη Δημοκρατία του Λιβάνου το 7 και το κράτος του Ισραήλ το τέλος του 10. Υπήρχαν πάρα πολλά χρόνια που το Ισραήλ δεν εδεχόταν να έρθει σε συνομιλίες για αυτό το θέμα, αλλά το γεγονός των ανακαλύψεων μεγάλων αποθεμάτων έθελαν και αυτοί ήδη πράγματι για να ξέρουν τα δικά της σύνορα. Συνεπώς, ο θαλάσσιος χώρος της Κύπρου δεν το χωρίζει πια από τους γείτονές της, αλλά αποτελεί χώρο κοινών συνόρων και συμφερόντων. Πάνω σε αυτές τις συμφωνίες και τη γενικότερη πολιτική για διακήρυξη και οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας χτίστηκε το οικοδόμημα που λέγεται «Έρευνα για εντοπισμό υδρογοναθράκων στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου». Πολλοί μου έλεγαν «Ο ήλιος θα ανατύρει από τη Δύση να κάνουμε σεισμικές έρευνες». Και δεν λέω πολύ και μιλώ και για υπουργούς. Κάναμε. Όλη η νύχτα ήμουν στο πλοίο, κάναμε έρευνες, το πρωί πήγαινα στη δουλειά. Πολλοί μου έλεγαν και αρχηγοί κρατών θα μας κάνεις πόλεμο με την Τουρκία, τα πλοία ήρθαν και κάνουν και τα αεροπλάνα βυθίσεις πάνω από τα σεισμικά πλοία των Νορβηγών. Τους είπα, καταλαβαίνετε, εγώ δεν είμαι πάνω στο πλοίο, αν ενδιαφέρεστε για μένα. Είμαι στο Λονδίνο τώρα που μου τηλεφωνάτε. Αν θέλουν να βυθίσουν το νορβηγικό πλοίο, να το βυθίσουν. Θα έχουμε και θέμα στην Ευρώπη για να δείξουμε ποιοι είναι οι Τούρκοι. Κάναμε 19.500 γραμμές χιλιόμετρα. Εύχομαι τώρα να ξεκινήσει και η Ελλάδα με τις 6.000. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι χρειάζεται τόλμη και θάρρος. Και νομίζω ο ελληνικός λαός τον έχει.
πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής αναγνωρίστηκαν από το σύνολο του κυπριακού πολιτικού κόσμου, όπως ανέφερε και ο Βασίλης, ο οποίος επέδειξε συνενετική στάση στους χειρισμούς και τις πρωτοβουλίες της εκάστοτε κυβέρνησης. Ξεκινήσαμε επί καιρό κλειρίδι με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου, συνεχίσαμε με τον Μακαρίτη τον Παπαδόπουλο και πρόσφατα με τον Χριστόφη. Με πρόσφατη ανακάλυψη μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου δημιουργεί νέες προοπτικές και νέα δυναμική όσον αφορά το ρόλο της Κύπρου στον ευρύτερο πολιτικό και ενεργειακό κίνημα της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί ευίωνη προοπτική για μεγάλη και μακρόχρονη οικονομική ανάπτυξη. Πέραν της ανακάλυψης στο τεμάχιο 12, εξίσου πολύ καλές προοπτικές αναμένουμε και από τα υπόλοιπα ερευνητικά τεμάχια της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης, για τα οποία θα υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς του δευτέρου γύρου που αναμένεται να ολοκληρωθεί 11 Μαΐου. Έχουμε ξεκινήσει 11 Φεβρουαρίου, έχω πάει στο Χιούστον της Αμερικής, όπου μίλησα εκεί σε πολλές εταιρείες, έχω πάει στην Ιταλία, που εκεί οι Τούρκοι προσπάθησαν να επισκιάσουν το τι κάνουμε, αλλά τους έθεσα, νομίζω, στα σωστά πλαίσια. Και επίσης έρχομαι από το Λονδίνο, όπου εκεί λάβαμε πάλι μέρος μια ομάδα ανθρώπων μαζί με την κυρία Υπουργό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν ξέρω, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί σε οριοθέτηση ενός μέρους της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και αν ο λόγος της μη υπογραφής σχετικής συμφωνίας με την Τουρκία είναι προφανής, τα αίτια, οι προκαταλήψεις, τα εμπόδια ή οι φοβίες της μη οριοθέτησης της μέσης γραμμής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και Ελλάδας θα πρέπει να υπερκεραστούν πάση θυσία. Άνοιχτη εφαρμογή των συμβάσεων, κανονισμών και ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνουν το κυπριακό δικαίωμα κάθε χώρος, το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε χώρος για διακήρυξη, οριοθέτηση και οικονομική εκμετάλλευση της ΑΟΣ, διασφαλίζοντας το ορθό και νόμιμο των ενεργειών της έναντι ή αντίποτε αλλότριων αμφισβητήσεων ή αντιδράσεων. Εκτιμώ ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να προχωρήσει ανάλογα. Ο διακανονισμός και η υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος με τις γείτονες χώρες με βάση την αρχή της μέσης γραμμής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών οφείλει να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Συμφωνίες με την Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Αίγυπτο και Λιβύη είναι δυνατόν να επιτευχθούν σχετικά γρήγορα και εύκολα, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες τεχνικές δυσκολίες ή αμφισβητήσεις. Από αυτό εδώ το βήμα επιτρέψτε μου να εκφράσω την αμέριστη ετοιμότητά μου για παροχή σχετικής βοήθειας όσον αφορά στη διαδικασία οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Πιστεύω ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία για την Ελλάδα είναι καιρός η πολιτεία να κάνει ένα βήμα πιο πέρα και να αναζητήσει τρόπους που θα σηματοδοτήσουν μια καλύτερη και πιο ελπιδοφόρα μέρα για τις πολίτες της. Η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που βρίσκεται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο για την αναστροφή του κλίματος στον ελληνικό λαό, ο οποίος διαχρονικά έχει για σταθερές και σημεία αναφορά στην πλούσια του ιστορία, την ισχυρή παράδοση, τον απαράμιλο πολιτισμό και τις αμέριστες φυσικές ομορφιές της χώρας αρμόζει ένα φωτεινό μέλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δόθηκε να αναφερθώ απόψε σε θέματα που άπτονται τη σημασία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τα οποία αφορούν πέραν της υπεράσπισης και διασφάλισης κυριαρχικών δικαιωμάτων ζητήματα εθνικής υπερηφάνειας ολόκληρου του ελληνισμού. Είμαι που ο Σόδος να θυμίσει για ωραίους Έλληνες και όχι για όμορφους, για να νιώθω και εγώ μαζί. Άρα,
Εγώ θα είμαι πιο... Τέλος πάντων, θα καταλάβετε. Μία πατρίδα, μία ΟΣ, μία γλώσσα. Άρα θα είναι πιο άμεσα τα μηνύματα, γιατί ο Σόλωνας έχει παλέψει πολλά χρόνια. Εγώ πολύ λίγα. Ο κ. Καριώτης ακόμα περισσότερο και γι' αυτό τους σέβομαι, γιατί πραγματικά μας έδωσαν το πλαίσιο και σε ανθρώπους σαν τον Βασίλη να ασχοληθεί με το θέμα και να είμαστε εδώ για να σας πειράξουμε λίγο στην ευαισθησία σας και μετά να κάνετε και εσείς το πρέπον. Θα αρχίσουμε με το τι γινόταν πριν. Το 2004, αν θυμάστε καλά, βέβαια οι Κύπροι θυμούνται καλύτερα, μας είχαν προτείνει ένα σχέδιο το οποίο στο πρωτόκολλο συμφωνίας έχει αυτό το άρθρο που βλέπετε. Αν προσέξετε κάτω το άρθρο, έχει ένα πράγμα που είναι λίγο μια λεπτομέρεια για εσάς, αν δεν το ξέρετε, αλλά να το διαβάσετε καλά θα δείτε ότι έχουμε ένα θέμα, γιατί μιλάει για τις κυρίαρχες βάσεις της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Κύπρο και μερικοί τότε προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν ότι θα ήταν καλό να το υπογράψουμε, αλλά ευτυχώς ο Τάσος όταν του δίνουν πολλές οδηγίες συνεχίζει να κάνει το δικό του. Άρα ο Τάσος Παπαδόπουλος απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Να το δικαιώσουμε πραγματικά, γιατί πολλοί από εσάς μπορούν να θεωρήσουν ότι απλώς θυμόμαστε τις πράξεις του, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ένας μεγάλος ηγέτης για μια χώρα αφήνει και μνήμη. Άρα για όσους δεν καταλαβαίνουν καλά τα γραμμένα, εσύ θες σχόλιο και καλά να κουνηθώ, θα κουνηθώ, πρόσεξε. Μετά θα δούμε αν εσύ θα κουνιέσαι. Λοιπόν, για όσους δεν το βλέπουν τώρα, είναι αναμένο που μη μου έδωσε σαν νεκρό. Μερικές φορές με πολιτικούς εγώ φοβάμαι. Αυτό λειτουργεί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτό που μας έδωσε ο Τάσος είναι αυτή την ικανότητα εδώ, το βλέπετε αυτό που είναι μόβ. Αυτό που είναι μόβ, αν δεν ήταν εδώ ο Τάσος Παπαδόπουλος, θα άνοικε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα μπορούσε ο κύριος Κασίνης να κάνει πράγματα με την Αίγυπτο, με την Ισραήλ και με τον Λίβανο. Διότι αυτή η βάση έχει πρόσβαση και βέβαια τυχαίως, επιπλέον, αν είχε ΑΟΣ, ακριβώς και στο οικόπεδο 12. Άρα, αν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Κασίνη που κατάφεραν να πετύχουν αυτό το πράγμα που ήταν τόσο δύσκολο, είναι επειδή υπάρχουν και πολιτικοί που ξέρουν να παίρνουν αποφάσεις. Στο θέμα της τεχνογνωσίας της ΑΟΣ έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Ξέρουμε πολλά πράγματα, μας έχουν μάθει πολλά οι σοφοί μας και βέβαια πρώτος απ' όλος ο κύριος Καριώτης, που βέβαια τώρα βλέπει ότι κάθε φορά που έρχεται στην Ελλάδα έχει πολύ κόσμο που τον αγαπάει. Άρα να έρχεται πιο συχνά και μπορεί να τον χρειαστούμε και περισσότερο. Εδώ, για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί άκουσα και μερικά πράγματα από οικονομικές περιπτώσεις, τέλος πάντων, εδώ είναι οι μετοχές της Νόμπελ. Νομίζω το βλέπετε ότι είναι ανωδικό. Είναι στην πραγματικότητα ανωδικό μόλις βρήκαν το αέριό του. Σοβαρή στα θέματα τα οικονομικά, για να το πω λίγο πιο λιανά μέχρι να μπω στις λεπτομέρειες, ό,τι και να μας προτείνουν στην Ελλάδα ως οικονομική λύση με το χρέος που έχουμε θα είναι πάντοτε ένα ποσοστό από το χρέος. Πάντα. Ό,τι και να μας λένε. Αν κάνουμε την ΑΟΣ, το χρέος θα είναι ποσοστό της ΑΟΣ. Αυτό που κατάφεραν, γιατί υπάρχει και ένα πλαίσιο εφαρμογής, αν θέλετε, της θεωρίας Περνίων, αυτό που κατάφεραν στην Κύπρο, τι είναι, είναι ότι όταν είχαν τις διαδραματεύσεις, που μπορεί βέβαια ο Σόλωνας να την πει ακόμα καλύτερα, αλλά μερικές φορές είναι καλό να μιλάει και ο άλλος για τον επόμενο, είναι ότι φοβήθηκαν σε κάποια φάση ότι η Αίγυπτος θα ζητούσε το 2 τρίτα, 1 τρίτο, επειδή έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή.
Άρα έκαναν μια πολύ ωραία κίνηση, καθυστέρησαν τις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε η Αίγυπτος να μπει σε διαπραγματεύσεις με τη Σαουδική Αραβία, που εκείνη έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή. Και τελικά, άμα υπολογίζεται από την πλευρά των Αιγύπτων τι γινόταν, γινόταν κάτι το παράξενο, ότι άμα έπαιρναν από τους Κύπρους το 2 τρίτα και άφηναν το 1 τρίτο, και έχαναν τα 2 τρίτα από τη Σαουδική Αραβία, είναι οι υπολογισμοί που έκαναν. Άρα τους αφιερώνω βέβαια στο Σόλωνα με αγάπη. 23.506 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 23.930 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα οι Αιγύπτιοι αντιλήφθηκαν ότι θα ήταν καλό τελικά να κάνουν μισό-μισό με τους Κύπριους και να κάνουν το ανάλογο και μετά να το προωθήσουν και στη Σαουδική Αραβία. Αυτό σας το λέω γιατί μερικές φορές όταν έχουμε δύο παίκτες ξεχνάμε ότι υπάρχει και τρίτος παίκτης που μπορεί να διαμορφώσει την κατάσταση. Ο Βασίλης ξέρει και από παίκτες. Είναι και τώρα και γιατρός, δεν ξέρω πώς συνδυάζονται τα δύο, θα τα εξηγήσει στο τέλος φαντάζομαι. Τον εμπιστεύομαι και στα δύο πλαίσια και γι' αυτό είμαστε και εδώ και γι' αυτό έγινε και αυτό το βιβλίο, για να είναι ξεκάθαρο για μερικούς, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα δεν έχουμε απ' όλα, έχουμε και δεινόσαυρους. Μας λένε μερικές φορές ότι οι πολύ νέοι δεν ξέρουν τίποτα. Αν ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν διδάσκω στους πολύ νέους, γιατί εφόσον δεν ξέρουν τίποτα, δεν με πρίζουν. Άρα, είναι καλό όταν έχουμε και πολύ νέους σε έναν τομέα που θέλουν να λειτουργήσουν δυναμικά. Είναι καλό να σέβονται τους γέρους βέβαια, είναι καλό να σέβονται και τους νεκρούς όταν τους έχουν αφήσει αυτό. Είναι καλό σιγά σιγά να μαθαίνουν, αλλά μετά όμως θα είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Άρα, προς το παρόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα είναι πολύ νέα στον χώρο της ΑΟΣ. Κατάλαβε τι γίνεται και είμαστε τώρα σε αυτό το πλαίσιο και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Για να έχετε μια εικόνα, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε ακριβή εικόνα το τι γίνεται. Ακούτε πολύ συχνά ότι αυτό που είναι στην Κύπρο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όμως. Αλλά δεν βλέπουμε τα μεγέθη. Το κοίτασμα Αφροδίτη είναι μικρό σε σχέση με το οικόπεδο 12. Το οικόπεδο 12 είναι μικρό σε σχέση με την ΑΟΣ της Κύπρου και η ΑΟΣ της Κύπρου είναι μικρή σε σχέση με την ΑΟΣ της Ελλάδος. Η ΑΟΣ της Ελλάδος, να είμαστε ξεκάθαροι και να το θυμάστε αν θέλετε να θυμηθείτε κάτι, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Τόσο απλά, μιλάμε για πολύ μεγάλο μέγεθος. Και γι' αυτό ζωγραφίσαμε αυτόν τον χάρτη, αν θέλετε, για να έχετε πραγματικά την εικόνα. Και πρέπει να ξέρετε ότι αν εσείς δεν την έχετε, οι άλλοι την έχουν. Το βλέπουν. Βλέπουν ποιο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ της Ελλάδας. Και άμα κοιτάξετε πόσες χώρες είναι πάνω από 15 χώρες που έχουν ΑΟΣ στη Μεσόγειο, η Ελλάδα είναι η δεύτερη, αμέσως μετά την Ιταλία. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχετε την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι πολύ σημαντική η έννοια της συνεκτικότητας. Είναι μόνο η Ελλάδα που επιτρέπει στην Κύπρο να κολλήσει, αν θέλετε, με τις υπόλοιπες χώρες. Για να δείτε λοιπόν αυτή τη διάσταση, ακόμα πιο σημαντικά, εδώ σας έχω βάλει μόνο και μόνο τη ΑΟΣ και βλέπετε με μαύρο φόντο τις χώρες. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα ενσωματώσουμε τη ΑΟΣ μέσα στη χώρα. Αυτό είναι ένας χάρτης που μπορεί να είναι η πρώτη φορά που βλέπετε αυτό το χάρτη. Αλλά προσέξτε, αυτό που έχει σημασία είναι ο χάρτης της Ελλάδος, ενωμένος με την ΑΟΣ, έχει το μέγεθος της Γαλλίας. Πρέπει να καταλάβετε ότι με την ΑΟΣ, θα το χαρεί και ο Βασίλης με τον Γκάντι, σιγά σιγά μπορεί να μην μας σέβονται, μπορεί να είμαστε μόνο παίκτες, μπορεί να μας πολεμούν, αλλά εμείς είμαστε αγωνιστές. Άρα με τέτοια μεγέθη γινόμαστε σοβαροί παίκτες. Προς το παρόν βέβαια δεν μας υπολογίζουν πάρα πολύ, διότι δεν έχουμε ακόμα θεσπίσει την ΑΟΣ. Θέλω να σας πω ότι η μεγάλη διαφορά είναι καλό να έχουμε ικανότητες και είναι καλό να τις, αν θέλετε, υλοποιούμε.
θα το πω με χιούμορ για τους μεγαλύτερους, μην ξαπνιαστείτε. Μιλούσα με τον ειδικό για την κάμερα και μου είπε ότι πήρε ένα βραβείο για ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε το καμάκι. Το καμάκι, σχεδόν αυτό που μπορεί να κάνει ο Έλληνας χωρίς θέσπις. Θα ήταν καλό όμως, εφόσον έχουμε πρωτοστατεί σε αυτό το τομέα, να μας διευκολύνουν και να κάνουμε και θέσπιση, έτσι ώστε να μιλάμε πραγματικά για αλληλεία, να μιλάμε για υπόθρο και να μπορούμε να καμακώσουμε και μερικούς φίλους, γείτονες, τόσο γείτονες και τόσο φίλους που έρχονται όλο και περισσότερο κοντά μας. Είναι καλό να ξέρουμε ότι και οι αποστάσεις κάνουν καλό και εδώ βλέπετε μια απόσταση που είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδα, γιατί προσέξτε, βλέπετε την Αλγερία, βλέπετε την Λίβη, μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Το μεγαλύτερο μέρος είναι έρημος. Το μεγαλύτερο μέρος για μας είναι η θάλασσα. Θέλετε, δεν θέλετε. Το μπλε είναι η Ελλάδα. Θέλουν, δεν θέλουν. Το μπλε. Ο 21ος αιώνας θα είναι στη Μεσόγειο το ανάλογο από τη Μέση Ανατολή. Τι εννοώ με αυτό, και μου το είπε και ο Σόλωνας πολύ ξεκάθαρα, όταν πηγαίνουν τώρα οι Κύπροι σε συνέδριο, λένε ήρθαν οι άνθρωποι από το Κατάρ. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν έχετε ανθρώπους που μπορούν να διεκδικήσουν αυτά που κάνουν και να τα υλοποιήσουν, τότε πραγματικά τους σέβονται οι άλλοι στο επίπεδο που έχουν. Εφόσον μας έδειξαν επιπλέον το παράδειγμα, θα ήταν καλό να το εφαρμόσουμε, αλλά προσέξτε, τα μεγέθη δεν έχουν καμία σχέση με τα μεγέθη της Κύπρου. Και εμείς θα βοηθήσουμε την Κύπρο με αυτό το μέγεθος της ΑΟΣ και βέβαια επιπλέον όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο Έλληνας χωρίς θέσπιση. Θα ήταν καλό όμως, εφόσον έχουμε πρωτοστατεί σε αυτό το τομέα, να μας διευκολύνουν και να κάνουμε και θέσπιση, έτσι ώστε να μιλάμε πραγματικά για αλληλεία, να μιλάμε για υπόθρο και να μπορούμε να καμακώσουμε και μερικούς φίλους, γείτονες, τόσο γείτονες και τόσο φίλους που έρχονται όλο και περισσότερο κοντά μας. Είναι καλό να ξέρουμε ότι και οι αποστάσεις κάνουν καλό και εδώ βλέπετε μια απόσταση που είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδα, γιατί προσέξτε, βλέπετε την Αλγερία, βλέπετε την Λίβη, μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Το μεγαλύτερο μέρος είναι έρημος. Το μεγαλύτερο μέρος για μας είναι η θάλασσα. Θέλετε, δεν θέλετε. Το μπλε είναι η Ελλάδα. Θέλουν, δεν θέλουν. Το μπλε. Ο 21ος αιώνας θα είναι στη Μεσόγειο το ανάλογο από τη Μέση Ανατολή. Τι εννοώ με αυτό, και μου το είπε και ο Σόλωνας πολύ ξεκάθαρα, όταν πηγαίνουν τώρα οι Κύπροι σε συνέδριο, λένε ήρθαν οι άνθρωποι από το Κατάρ. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν έχετε ανθρώπους που μπορούν να διεκδικήσουν αυτά που κάνουν και να τα υλοποιήσουν, τότε πραγματικά τους σέβονται οι άλλοι στο επίπεδο που έχουν. Εφόσον μας έδειξαν επιπλέον το παράδειγμα, θα ήταν καλό να το εφαρμόσουμε, αλλά προσέξτε, τα μεγέθη δεν έχουν καμία σχέση με τα μεγέθη της Κύπρου. Και εμείς θα βοηθήσουμε την Κύπρο με αυτό το μέγεθος της ΑΟΣ και βέβαια επιπλέον όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα είναι ότι η ΑΟΣ σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει άλλες δυνατότητες. Θα τις εξηγήσω και μετά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία που σας φαίνεται πολύ μικρή στον παγκόσμιο γίγνεσθε έχει μεγαλύτερη ΑΟΣ από την Αυστραλία, μεγαλύτερη ΑΟΣ από τη Ρωσία και παίζει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα διότι ξέρει ότι είναι στρατηγικά σημαντικό. Το ανάλογο λοιπόν τώρα όσο αφορά τα τεχνικά και τα διαγράμματα Βορονόη είναι ότι μόνο και μόνο το Καστελόριζο και η Στρογγύλη επιτρέπουν την επαφή της ΑΟΣ της Ελλάδος με την Κύπρο. Αν δεν το έχετε αυτό, δεν έχουμε πια επαφή, δεν έχουμε πια συνεκτικότητα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το σημείο, μια που έχουμε και πολιτικούς. Πάντοτε, κάθε φορά που σας μιλάνε για το Καστελόριζο, να λέτε το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Γιατί είναι 14 τα νησιά. Να λέτε, θα κάνετε ΑΟΣ αληθινή ή περιορισμένη. Γιατί μόλις περιορίζετε για λίγο την ΑΟΣ,
στο Καστελόριζο, ακόμα και να έχετε ΑΟΣ, δεν έχουμε επαφή με την Κύπρο. Και καταλαβαίνετε ότι με όλη τη δουλειά που έκανε ο κύριος Κασίνης, με όλο το αέριο που θα μας φέρει, θα ήταν καλό, γιατί θέλω να θα είμαστε έτοιμοι τον Απρίλιο 2014, δεν είναι. Υπολογίζω. Αλλά ξέρετε, όταν ο Σόλωνας είναι πάντοτε διακριτικός και ταπεινός, είναι τα μεγέθη φαντάζομαι. Τώρα έχω με την ΑΟΣ, δεν ξέρω αν προσέξατε, τώρα ασχολούμαι με ανθρώπους που δίμετρο ο ένας, τρίμετρο ο άλλος, τελεσπόμενος. Άρα η ιδέα είναι ότι όταν σας λέει η Κύπρος ότι θα είναι έτοιμη για να παρέχει αέριο ήδη από το 2014 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει και εμείς να το προωθήσουμε. Θα πρέπει να περάσει από εδώ. Το κοίτασμα είναι στα 205 χιλιόμετρα, κάνουν αγωγό, γίνεται αυτή η μελέτη. Εφόσον θα υπάρχει αυτό, μάλλον θα πάμε προς μια λύση υγροποίησης, καράβια. Δεν είναι δυνατόν, και έχω και τον καπετάνιο που κάθε φορά που μιλάω για καράβια, αλλά τον έχω... Έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο του κόσμου. Αυτό πρέπει να το... Δηλαδή, όταν το βλέπω, το βλέπω την πατρίδα μου αναγκάζεται να πουλήσει κομμάτι του λιμανιού του Πειραιά, ενώ έχει τον πρώτο εμπορικό στόλο, είναι όλοι οι εφλοκλειστές που έχουμε, κουνηθείτε. Κουνηθείτε. Κάντε καράβια που μεταφέρουν αέριο. Γιατί ο Σόλωνας θα μας το μεταφέρει συνεχώς. Και τι θα βλέπουμε καράβια να περνάνε. Θα κάνουμε τις αγελάδες με το τρένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και το λέω και στους νέους, μια που αναφερθήκαμε στους νέους. Είναι πολλοί νέοι τώρα στην Ελλάδα που κοιτάζουν περισσότερο αν θα έχουν σύνταξη ή όχι. Είναι ξεκάθαρο, δεν θα έχω. Ούτε εγώ δεν θα έχω. Φανταστείτε. Αυτό που έχει σημασία είναι αν έχουν μέλλον μέσα στη ζωή τους. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι με αυτές τις έρευνες χρειαζόμαστε μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, πετροχημικούς, σεισμολόγους, γεωλόγους, χρειαζόμαστε ειδικούς αναπτυλιακά. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν οι νέοι και πρέπει να το καταλαβαίνετε κι εσείς οι πιο μεγάλοι όταν έχετε παιδιά. Μην τα προωθείτε αποκλειστικά μόνο και μόνο στην ιατρική και στην νομική. Καλό είναι, αλλά όχι όλοι εκεί, για να κάνουν τι. Εδώ η ΑΟΣ θα προσφέρει μεγάλες θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που θα έχουν αυτές τις ειδικότητες. Θα είναι οι επόμενες εργασίες. Αν τα παιδιά σας, και το λέω τώρα στους νέους, γιατί το εγώ τους συμβουλεύω και τους φοιτητές μου, πάτε πτυχία, αλλά αληθινά πτυχία, αληθινά μεταπτυχιακά, όχι αγορασμένα, γιατί εδώ, όταν έχετε να κάνει με ανθρώπους σαν τον Κασίνη, θα φανεί στη δουλειά τι αξίζεται. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να εκπαιδευτούμε σε αυτό το τομέα. Θα είναι πάρα πολλές οι θέσεις εργασίας αναγκαστικά. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι το θεωρητικό. Σας δείχνω εδώ μια μεγέθυνση όπου βλέπετε το νησί τη Ρώο, το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη. Η Στρογγύλη είναι πολύ σημαντική και εδώ αναφέρομαι στους στρατιωτικούς. Πρέπει συνεχώς να στέλνουν ανθρώπους εκεί, διότι έχει μεγάλη σημασία η συνεχή παρουσία. Είναι κατοικημένο, έχει αυτόματα ΑΟΣ, είναι ακριβώς το παράδειγμα που χρησιμοποιεί η Γαλλία με το νησί Ευρώπα, όπου στέλνει στρατό για να υπάρχει συνεχόμενα ανθρώπινη δράση, δραστηριότητα, οικονομική και ΑΟΣ. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι στρατιωτικοί, γιατί είμαστε και στις στρατιωτικές σχολές. Μερικές φορές δεν εξηγούμε τα πάντα στους φαντάρους. Είναι καλό να ξέρουν και οι μικροί ότι η Στρογγύλη δεν είναι μόνο το νησί Πίτα. Δεν είναι ένα νησί τυχαίο. Είναι αυτό που ενώνει. Κοιτάξτε τώρα τα μεγέθη. Το σύμπλεγμα Καστελόριζου έχει μέγεθος ως ΑΟΣ 20.851 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Για αυτά τα μεγέθη μιλάμε. Άρα εσείς ακούτε Καστελόριζο και βλέπετε ένα μικρό νησί και ο διπλανός βλέπει την Πελοπόννησο.
Άρα φανταστείτε ότι στο Καστελόριζο είναι και ο Κολοκοτρώνης, να σας διευκολύνει. Εδώ είναι το τι αντιπροσωπεύει μόνο και μόνο η επιρροή της Στρογγύλης, δηλαδή το μικρό νησάκι που έχει το μέγεθος σχεδόν του αεροδρομίου στο Καστελόριζο, είναι 5.855 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μόνο και μόνο η Στρογγύλη. Και ξέρετε γιατί, γιατί αυτό μας γνωριστά τα μαθηματικά, η Στρογγύλη είναι λίγο πιο κάτω από το Καστελόριζο. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Λίγο πιο κάτω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε και τους φίλους σας όταν είναι λίγο πιο κάτω, γιατί μερικές φορές θα δίνουν περισσότερα από ό,τι νομίζετε. Δεν το λέω για τον Βασίλη, γιατί βέβαια είμαι πάνω και λίγο πιο κάτω από τον Βασίλη, αλλά θα δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Και χαίρομαι που γελάτε, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι με την ΑΟΣ θα χαμογελάσετε, θα γελάσετε και θα σπάσουμε πλάκα μαζί. Η χώρα μας δεν είναι η χώρα της μιζέριας, δεν είναι η χώρα της σκιάς, είναι η χώρα του ήλιου, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Έχουμε μνήμη, είμαστε μικροί, αλλά έχουμε βάθος. Σε αυτό το βάθος βλέπετε και τη Γάβδο. Η Γάβδος ελέγχει αυτή τη ζώνη που βλέπετε. 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μόνο και μόνο η Γάβδο. Στη Γάβδο, παιδιά, είναι μόνο 98 τα άτομα. Υπολογίστε πόσες Γάβδους αντιπροσωπεύετε εδώ. Πρέπει να τους υποστηρίζουμε για να μας υποστηρίζουν. Πρέπει να τους δίνουμε τη φιλία μας και την αγάπη μας ως λαός για να μας δίνουν και αυτοί το ίδιο, αλλά επιπλέον να μας βοηθάνε, γιατί δίνουν δυνατότητα όσο αφορά την ΑΟ. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε και να το κάνουμε λίγο πιο αντικειμενικό. Είναι πολύ απλό. Έχετε κάτω την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια. Αν σας θυμίζει κάτι, βάλτε αυτό το χάρτη, το κάνετε έτσι. Γιάννη, το πιέσες, το πιέσες. Λοιπόν, άμα βάλετε το χάρτη έτσι, θα σας θυμίσει έναν άλλο χάρτη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι βλέπετε τρία νησάκια πάνω. Τα τρία νησάκια είναι οι Βαλεάρες. Αυτές εδώ και μόνο επιτρέπουν στην Ισπανία να σπρώξει την ΑΟΣ της Ισπανίας και να φέρει τη μέση γραμμή πιο κοντά από την Αλγερία. Για να το δείξουμε πιο αναλυτικά, σας έχω κάνει έναν άλλο χάρτη που βλέπετε τώρα την Ισπανία, σας έχω βάλει τα τρία νησιά σαν να είναι ένα άλλο κράτος και βλέποντας αυτά τα τρία κράτη βλέπετε τη συμβολή των τριών νησιών. Αυτά τα τρία νησιά για μας είναι η Ρο, το Καστελόριζο, η Στρογγύλη. Και προσπαθώ να σας πω ότι μερικές φορές δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε στους ξένους. Άμα θέλετε να μιλήσετε σε Ισπανό, είναι απλό. Του λέτε, το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα του Καστελόριζο είναι οι Βαλεάρες. Μην προσπαθείτε να του πείτε να αγαπήσει το Καστελόριζο. Δεν μπορεί να το αγαπήσει. Ποιος εδώ αγαπάει τις Βαλεάρες? Αφού μπορεί να μην έχετε πάει ποτέ, να μην ξέρετε καν που, τι είναι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η αναλογία. Αυτό που σας λέω τώρα, σας έδειξα μια αναλογία με τη Γαλλία. Υπάρχει μια αναλογία με την Ισπανία. Υπάρχει μια αναλογία με την Ιταλία. Να, Παντελέρια και Λαμπεντούσα. Κάθε φορά έχουμε αυτές τις αναλογίες και ξέρουμε ότι μεγάλα κράτη δίνουν μεγάλη σημασία σε μικρές οντότητες. Γι' αυτό πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική και να καταλάβουμε επιτέλους ότι τα μικρά νησιά που βρίσκονται στα άκρα είναι τα σημαντικότερα της Ελλάδας. Αλλά βέβαια όταν σας το λέω έτσι, λέτε αυτός θα τον έχουν εξαγοράσει στο Καστελόριζο, γι' αυτό τα λέει, αλλά θα σας δώσω ένα χάρτη πιο μαθηματικό. Χάρτης, αν θέλετε, θα μπορούσε να ήταν και η νέα χάρτα του Ρίγα, γιατί είμαστε και από τον Βόλο. Κοιτάξτε τα μεγέθη. Έχουμε κάνει αυτό το χάρτη έτσι ώστε κάθε νησί να είναι ένα κράτος. Έτσι βλέπετε τα μεγέθη. Βλέπετε λοιπόν πολύ απλά ότι τα νησιά που είναι στις άκρες έχουν τεράστιες ΑΟΣ. Το τριπλό σημείο που βλέπετε εδώ είναι Στρογγύλη, το μπλε,
Το κίτρινο είναι το Καστελόριζο, το πράσινο, για να το χαρίσει ο Θεόδωρος, έχει και πράσινο, έβαλα. Είναι χειρό. Αυτό εδώ το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Κάτω το κίτρινο που βλέπετε είναι η Κρήτη. Το μπλε που βλέπετε κάτω είναι η Γάβδος. Τροφάδες, Κέρκυρα, όλα αυτά τα μικρά νησιά συμβάλλουν τα μέγιστα στο τι είναι η ελληνική ΑΟΣ. Άρα, για να συνοψίσουμε και να αφήσω τον πατέρα της ελληνικής ΑΟΣ να εκφραστεί, αυτό που έχει σημασία με αυτόν τον χάρτη είναι να δούμε τα μεγέθη. Μην κοιτάζετε μόνο την ξηρά, να κοιτάζετε την θάλασσα. Βλέπετε, η Μεσόγειος ονομάζεται Μεσόγειος γιατί είναι θάλασσα μέσα σε ξηρά. Αν καταλάβετε ότι αυτό στρατηγικά είναι πιο εμπλουτισμένο από απλώς να πείτε θάλασσα, τότε θα καταλάβετε ότι τα νησιά θα ήταν καλό να σκεφτείτε ότι είναι μέσα στη θάλασσα και όχι ξηρά. Η διαφορά είναι ότι κάθε νησί είναι πρώτα απ' όλα μία ΑΟΣ και ένα μικρό νησί μέσα στην ΑΟΣ. Είναι αυτό που λέμε εμείς ένα δυναμικό σύστημα, μια δεξαμενή έλξης με έναν ελκυστή. Αυτό που έχει σημασία είναι μην κοιτάζετε μόνο τον ελκυστή, βέβαια αυτός δρά, αλλά μετά οι επιπτώσεις είναι στην δεξαμενή έλξης. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Αυτό είναι ένα γεγονός προς το παρόν, μαθηματικό, θεωρητικό. Και τώρα αυτό που θέλουμε είναι πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση δεν προέρχεται από τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί υλοποιούν την πολιτική βούληση του λαού. Θα ήθελα να διευθυνήσω κάτι για την ησυχία. Εμείς, ό,τι και να κάνουν, θα είμαστε εδώ. Άρα μην ανησυχείτε. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Πράσινη γραβάτα μου είναι επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Ευχαριστήσω τον Βασίλη για την αγάπη και εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό μου. Και βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο μου και σύντροφο Υπουργό Σταύρο Δήμα. Για τα καλύτερα λόγια που είπε για μένα, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα καλά λόγια που είπε για μένα ήταν απολύτως σωστά και ακριβή. Πριν 30 χρόνια, συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου του 1982, υπογράφηκε στο Μοντίγκο Μπέι της Ιαμαϊκής η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σήμερα, 162 κράτη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι συμβαλλόμενα μέλη. Τότε ήμουν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη αυτή που συνέταξε το Σύνταγμα των Ωκεανών και των Θαλασσών του πλανήτη Γη και κατάλαβα την αξία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ΑΟΣ, όπως τη λέμε, για την Ελλάδα. Εδώ και 30 χρόνια τώρα προσπαθώ να πείσω τους συμπατριώτες μου για την αξία αυτής της έννοιας που τόσο βοηθάει τα εθνικά μας συμφέροντα στην περιοχή. Ξεκίνησα λοιπόν έναν ανηφορικό δρόμο γράφοντας και δημοσιεύοντας βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και αγγλικά της ΟΤΑ Μία που όντων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 έγραψα ένα πολύ μικρό άρθρο στο περιοδικό Αντί που έπεσε στην αντίληψη του βουλευτή Στέφανου Μάνου, ο οποίος έκανε μια επερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ζητώντας από τον Υπουργό Εξωτερικών να μάθει αν γνωρίζει τη γράφει ο Καριώτης για την ΑΟΣ. Ο τότε Υπουργός, σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρλος Πακούλια, απάντησε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις θέσεις του Καριώτη και γνωρίζει και το θέμα της ΑΟΣ. Και το όλο θέμα ήξερε. Αργότερα, σε μια συνάντηση που είχα με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής του ζωής, μου είπε: «Τόδρε παιδί μου, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και θέλω να πας να το συζητήσεις με τον Κάρολο και τον Γιάννη. Θα τους τηλεφωνήσω για να πας να τους δεις».
Κάρολος ήταν ο Παπούλιας και Γιάννης ήταν ο Καψής. Ακόμα περιμένω το τηλεφώνημά του. Ξαφνικά, πριν μερικά χρόνια, ο φίλος μου δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου μου τηλεφώνησε και μου είπε: «Καριώτη, θέλω να πάμε απόψε στον Μουράγιο, ένα ελληνικό εστιατόριο του Ουάσιγκτον, για να μου εξηγήσεις τι ακριβώς είναι η ΑΟΣ, διότι με έχει ζαλίσει και θέλω να μάθω». Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Ιγνατίου ήρθε στο εστιατόριο, κρατώντας έναν ελληνικό χάρτη, ένα τετράδιο και ένα στυλό. Άρχισα να του εξηγώ το θέμα με λεπτομέρειες. Όταν τέλειωσα, φάνηκε εντυπωσιασμένος και μου είπε να γράψω δύο άρθρα για την εφημερίδα Έθνος και ένα για την εφημερίδα Φιλελεύθερος της Λευκωσίας. Από τότε ο δρόμος έγινε ευκολότερος και με την εξάπλωση του διαδικτύου οι ιδέες μου έγιναν ευρύτερα γνωστές σε όλη τη χώρα. Αυτά ως σύντομη εισαγωγή στην προϊστορία των προσπάθειών μου και ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Υπάρχουν 37 παράκτορα κράτη που διαθέτουν ΑΟΣ. Η Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας αναφέρει ρητά, άρθρο 121, παράγραφος 2, ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΣ και ότι η ΑΟΣ ενός νησιού καθορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζεται και για τις ηπειρωτικές περιοχές. Επομένως, η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ΑΟΣ τα ίδια επιχειρήματα που προβάλλει για την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου, ότι δηλαδή τα νησιά μας δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ή ότι κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας, διότι απλώς η ΑΟΣ δεν έχει κανένα γεωλογικό παρελθόν. Άλλωστε, η νέα σύμβαση έχει καταργήσει την γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας και έτσι η Τουρκία έχει χάσει και αυτό το επιχείρημα. Η Τουρκία ήταν ένα από τα 4 κράτη που δεν υπέγραψαν τη συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας και ο κύριος λόγος ήταν η ύπαρξη της ΑΟΣ. Επομένως, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός στο διεθνές δίκαιο για να αντιληφθεί την αξία της ΑΟΣ για την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών σεβάστηκαν την επιθυμία της Τουρκίας να μην συζητήσουν ποτέ το θέμα της ΑΟΣ. Η άρνηση των δύο τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων να οριοθετήσουν την ελληνική ΑΟΣ με αυτή της Κύπρου δεν αποτελεί μόνο πράξη δηλίας αλλά και μεγάλης απερισκεψίας. Αυτή την οριοθέτηση είναι το Καστελόριζο, νησί το οποίο κατοικείται, δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια ακατοίκητη βραχονισίδα και κατά συνέπεια κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι διαθέτει ΑΟΣ. Εάν η Ελλάδα, όπως είπανε και οι φίλοι μου εδώ απόψε, δεχτεί να προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, χωρίς τον υπολογισμό του Καστελόριζου, η εμφανή συνέπεια θα είναι η Ελλάδα να μην έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Τώρα τελευταία, κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν την αξία της ΑΟΣ, επιδιώκοντας να μας πείσουν ότι δεν αποτελεί παρά μόδα. Ξεχνούν βέβαια ότι για πολλά χρόνια κανένα κράτος δεν έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, ζητώντας μόνο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, αλλά ζητώντας ταυτόχρονα και την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Οι ίδιοι κύκλοι όχι μόνο αγνοούν την αξία της ΑΟΣ, αλλά προσπαθούν να μας πείσουν ότι το Ισραήλ και η Κύπρος κακώς προχώρησαν σε οριοθέτηση της ΑΟΣ, απεμβολώντας τα εθνικά τους συμφέροντα, μια και αγνώρισαν την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική οριοθέτηση, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός αυτό είχε και άμεσες πρακτικές συνέπειες, εφόσον τα κράτη αυτά έχουν προχωρήσει σε θαλάσσιες έρευνες για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν σχεδιάζουν να οριοθετήσουν ποτέ την υφαλοκρηπίδα τους, διότι η έννοια αυτή εξεπεραστεί από το 1982 από την έννοια της ΑΟΣ. Πρόσφατες, όπως γνωρίζετε, έγκυρες μελέτες που έχουν γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο καθιστούν πολύ πιθανή την ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό εξηγεί την έντονη κινητικότητα στο Αιγαίο και ιδίως τώρα τελευταία στην Ανατολική Μεσόγειο και επιβάλλει στην Ελλάδα να προβεί στις αναγκαίες κινήσεις για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων που έχουν μεγάλη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Όταν αποφασίσει να ανακηρύξει ΑΟΣ,
σε όλες τις θάλασσές της, ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις του δίκαιου της θάλασσας, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την Τουρκία. Απλώς η Τουρκία θα αρνηθεί να αναγνωρίσει μια ελληνική ΑΟΣ, όπως ακριβώς έκανε και με την Κυπριακή ΑΟΣ. Ωστόσο, η Κύπρος ούτε φοβήθηκε, ούτε σταμάτησε τις έρευνες εξαιτίας της τάσης αυτής της Τουρκίας, αγνώσει συνάμε και τις απειλές της, και μάλιστα πήρε και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η Άγκυρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τις όποιες νεοοθαμανικές βλέψεις της στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα. Ο δισταθμός της ελληνικής κυβέρνησης είναι εντελώς αδικαιολόγητος, διότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο για το Παστελόριζο και ΑΟΣ αντεπάρχει από τον Γιούρια θα αποτελεί επίσης ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι εννοούσε ο πρόεδρος της Γαλλίας όταν έλεγε πρόσφατα «Θέλουμε μια ενωμένη Ευρώπη, η Ευρώπη πρέπει να έχει σύνορα, διότι μια Ευρώπη χωρίς σύνορα θα είναι μια Ευρώπη χωρίς θέληση, χωρίς ταυτότητα, χωρίς αξίες». Και αν η Ευρώπη δεν υπερασπίζει τις αξίες της, τότε ποιος θα το κάνει για αυτήν. Τώρα που η Κύπρος αποφάσισε παραλέα να οριοθετήσει την ΑΟΣ της με αυτή του Ισραήλ, δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την Ελλάδα να μην κάνει το ίδιο με την Κύπρο. Η Τουρκία προσπαθεί για πολύ καιρό τώρα να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι η περιοχή ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κρήτη και την Κύπρο είναι μέρος της τουρκικής ΑΟΣ. Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση όλων των κανόνων του δίκαιου της θάλασσας. Γι' αυτό τον λόγο, για τα τελευταία 30 χρόνια, για μία ανακρίση της ΑΟΣ και να κάνει ταυτόχρονη υιοθέτηση με την Αίγυπτο και την Κύπρο, αποτελεί μία τεράστια παράληψη. Βέβαια, ακόμα και σήμερα, δεν είναι καθόλου αργά να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να συμφωνήσουμε για μια τριεθνή οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και την Αίγυπτο, που θα δίνει πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο και στη Στρογγύλη. Η Τουρκία σίγουρα θα μπορεί να ζητήσει παρέμβαση της Χάγης, κάτι που δικαιούται να κάνει, αλλά η θέση της θα είναι νομικά πιο αδύνατη αν υπάρχει αυτή η τριεθνής οριοθέτηση που θα έχει και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που τελικά δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο, η ζημιά πέρα από την πολιτική και ιδεολογική είναι και οικονομική. Διότι μπορεί να υπάρξει οικονομική ζημιά στην περίπτωση που τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα χάσουμε σε περίπτωση ΑΟΣ του Καστελόριζου και της Στρογγύλης αποδειχτεί ότι είναι αρκετά μεγάλα. Ξεκίνησα έναν ανηφορικό δρόμο πριν 30 χρόνια και νομίζω ότι έχω φτάσει στην τελική ευθεία. Έχω την εντύπωση ότι το 2012 δεν θα σημάνει μόνο το τέλος της οικονομικής μας τραγωδίας, αλλά θα είναι και η χρονιά που η επόμενη κυβέρνηση θα ανακηρύξει την ελληνική ΑΟΣ. Θα έρθει η δική μου σειρά να αφήσω αυτόν τον κόσμο και η τελευταία μου επιθυμία θα είναι οι στάχτες μου να ρηχτούν στην ελληνική ΑΟΣ του Ελλήνου.